Μύρισαν ήδη Χριστούγεννα στο Ρέθυμνο, με το μεγαλύτερο μέρος του στολισμού της πόλης να έχει ολοκληρωθεί. Η εορταστική περίοδος ανοίγει επίσημα την ερχόμενη Τρίτη, με την παραδοσιακή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Η λαμπερή υποδοχή των γιορτών υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής θα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά και μια μεγάλη συναυλία, ενώ τις επόμενες μέρες σε όλη την πόλη θα πραγματοποιούνται εορταστικά δρόμενα. Επίσημη έναρξη για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Ρεθύμνης έχουμε την Τρίτη 12 στις 7 η ώρα, όπου με το παραδοσιακό πλέον, έτσι όπως έχει θεωρείται, άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σχεδόν σε καθημερινή βάση θα έχουμε εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο, θα έχουμε ολοκληρωμένο τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στο σύνολο της πόλης και στους οικισμούς οι οποίοι δημιουργούν τα τελευταία χρόνια χριστουγεννιάτικα χωριά. Αντίστοιχα, ο Δήμος Ρεθύμνης θα τις υποστηρίξει με παιδικό κουκλοθέατρο χριστουγεννιάτικο, αντίστοιχες παραστάσεις ζογκλερικών και κάλαντα των Χριστουγέννων από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, φέτος η πλατεία Μικρασιατών θα γεμίσει γιορτινές νότες, αφού θα δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο, ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πρόγραμμα οι δύο ξεχωριστοί πολιτιστικοί χώροι του Ρεθύμνου. Τροποποιήσαμε το κανονιστικό της πλαίσιο προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε επιχειρήσεις να μισθώσουν χώρους, οπότε από τις επιχειρήσεις θα δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει αναλάβει το στολισμό της συγκεκριμένης πλατείας, ενώ θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες στις δύο μεγάλες, στους δύο μεγάλους χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, το ένα το Οδείο Ρεθύμνου και το άλλο είναι το Σπίτι του Πολιτισμού. Αξίζει κάποιος να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη περίοδο το Ρέθυμνο, γιατί είναι η πιο χριστουγεννιάτικη πόλη στην Κρήτη. Οι πολίτες απολαμβάνουν το στολισμό στους δρόμους της πόλης, κάνοντας τη βόλτα τους και περιμένοντας με ανυπομονησία τις επόμενες εβδομάδες που το Ρέθυμνο θα βρίσκεται πλέον σε απόλυτα γιορτινό ρυθμό. Να θυμηθούμε λίγο ότι είναι Χριστούγεννα, γιατί από καιρός δεν βοηθάει σε αυτό. Γι' αυτό κατεβήκαμε, για βόλτα. Μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Γιορτινή βόλτα. Ναι, βγήκαμε για ψώνια. Πολύ ωραία. Ανυπομονείτε για την κορύφωση. Ανυπομονούμε. Πώς σας φαίνεται ο στολισμός της πόλης? Τέλειος είναι, παιδιά. Δεν είναι όμορφος. Εγώ πρώτη μέρα κατεβαίνω έτσι βράδυ και είναι πολύ ωραία.